σκληρή καιρή με στη φωτιά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχήν της δούλης σου σώτεραν άπευσον, φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυσήν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και την ψυχήν της δούλης σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τάσο δύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχήν της δούλης σου σώτεραν άπευσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεώνας πόρος χύσασαν, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχήν της δούλης σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάρχουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής και κοιμημένης δούλης του Θεού ελένης και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτίων. Παρα Χριστώ του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταργήσας, των δε διάβολων καταπατήσας και ζωήν το κόσμο στο ρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον, και την ψυχήν της και κινημένης δούλης σου ελένης εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, όθενα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτής πραχθέν εν λόγο, ή έργο, ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ο και στην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση, τη και κοιμημένη δούλη σου Ελένη, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία να έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχήν της εξ ημών μεταστάσεις δούλης αυτού Ελένης, εν σκηνές δικαίων τάξεν, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε μετά Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, αυτήν μεν συγχωρήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτής η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτής η μνήμη. Αιωνία η μνήμη.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κατάδεση Στεφάνων. Για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ο Αντιπεριφερειάρχης κυρίος Φάνης Πανός. Ο Δήμαρχος Χαλκιδαίων κύριος Χρήστος Παγώνης. Ο ταξίαρχος οικονόμου Αλέξιος, διοικητής σχολής πεζικού. Ο δήμαρχος Μαντουδίου Ελλημνίων και Αγίας Άννας, κύριος Χρήστος Καλυβιώτης. Για το σύνδεσμο εφέδρων αξιωματικών, ο αντιστράτηγος κύριος Ευάγγελος Ρήγας. Για το σύνδεσμο της Νεστικής Οργάνωσης Φυγαδεύσεων και Πληροφοριών, Λέλα Καραγιάννη, Μπουμπουλίνα, 1941-1944, ο Ανδρέας Καρτίλας, μέλος του Συνδέσμου. Για την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας, η Αντεπρόεδρος κυρία Νία Κομπορόζο. Ενός λεπτού σιγή.
Ακολουθεί ο Εθνικός Ύμνος. Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε της Χαλκίδος, κύριε Δήμαρχε των Ελλημνίων, στρατηγέ μου, στρατηγέ νομοστρατεία που σήμερα τιμάται εδώ την εκδήλωσή μας. Κύριε Υπουργέ, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε όλους μαζί μας για αυτή την ημέρα μνήμης της ηρωίδας Λέλλας Καραγιάννη. Εμείς οι ευωείς αισθανόμαθα ιδιαίτερα συγκινημένοι, αλλά και περήφανοι, γιατί η Λέλλα Καραγιάννη ήταν ευωέας. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Εκφράζω την λύπη του Πρόεδρου μας, του κυρίου Γαλινού Λαουτάρη, γιατί δεν είναι κοντά μας. Κάποιο πρόβλημα υγείας, του στερεί την χαρά να είναι μαζί μας. Και σαν Αντιπρόεδρος σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Να καλέσουμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για να ξεκινήσει με την χαιρετισμό του. Κύριε Δήμαρχε Χαλκιδέων, κύριε Δήμαρχε Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άνας, στρατηγέ, υπουργέ μας, αγαπητοί συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, εκλεκτοί εκπρόσωποι των συλλόγων μας, κυρίες και κύριοι, λίγα έχει νόημα να πει κανείς για μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα όπως η Λέλλα Καραγιάννη για αυτά που συμβολίζει. Λίγα με την έννοια ότι η παρακαταθήκη της είναι τόσο σαφής, τόσο ξεκάθαρη, τόσο πρόδειλη και με τόσο σύγχρονο μήνυμα ακόμα και στις μέρες μας, που πραγματικά κάθε τι μονοπρόσθετο θόρυβο δίνει. Από αυτή την έννοια, εγώ το μόνο που θέλω να σας μεταφέρω είναι η πολύ μεγάλη χαρά μου για το γεγονός ότι τιμούμε την μνήμη της κάθε χρόνο και κάθε 5 έτη με τη δοξολογία. Και εισχέρω γι' αυτό την πρωτοβουλία των πολιτιστικών μας συλλόγων. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ και που θα παρακολουθήσουμε την αφήγηση της ζωής της από την συνάδελφο την κυρία Μιλίδου. Και κλείνοντας, το μόνο που θέλω να καταθέσω είναι ότι και ως Περιφέρεια παραμένουμε απολύτως ενεργοί σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε πρόθεση να αναδείξουμε μηνύματα τέτοιων ανθρώπων όπως η μεγάλη μας ηρωίδα, η ηρωίδα της Αντίστασης, η Λέλλα Καραγιάννη. Μένουμε πρόθυμοι λοιπόν να αναδείξουμε τα μηνύματα αυτών των ανθρώπων μέσα από τόσο σημαντικές πολιτιστικές δράσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και να καλέσουμε να έρθει κοντά μας ο Δήμαρχος της Χαλκίδος, ο κύριος Χρήστος Παγώνης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Λιμνίων και Διευθυντή της Σχολής Πεζικού, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είμαστε σήμερα όλοι εδώ να τιμήσουμε για άλλη μια φορά την ηρωίδα της Αντίστασης, τη Λέλλα Καραγιάννη.
θα έλεγα ότι το όνομα της Λέλας Καραγιάννη δεν είναι συνώνυμο της αντίστασης, αλλά ταυτόσιμο. Όταν συζητούμε για αυτήν, μας έρχεται στο νου, νομίζω, σε όλους αυτός ο ανιδιοτελής αγώνας για πολύ ψηλά ιδανικά. Και μας έδειξε το δρόμο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν διακυβεύονται αγαθά όπως είναι η ελευθερία, χρειάζεται να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, μια μεγάλη αντίσταση και να δώσουμε ακόμα και τη ζωή μας και όχι να κιωτεύουμε. Όπως νομίζω θα περιγράψει στη συνέχεια και η κυρία Μιλίδου, δεν κιώτεψε, δεν λύγησε η Λέλα Καραγιάννη όταν ακόμη πρόταξαν στα στήθη των παιδιών της τα όπλα οι Γερμανοί. Και ακόμα τότε είπε αυτό που σήμερα μπορεί με ευκολία εμείς να το λέμε ή να το σκεφτόμαστε, αλλά όταν βρεθεί κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνει, είπε τα παιδιά δεν είναι δικά μου, είναι της πατρίδας. Με τις σκέψεις αυτές σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Πρόεδρε, και νομίζω αυτό που γίνεται μας εμψυχώνει κάθε φορά και περισσότερο για τα ιδανικά για τα οποία η Λέλα Καραγιάννη αγωνίστηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Δήμαρχε, και να καλέσουμε να έρθει κοντά μας ο Δήμαρχος Ελιμνίων, ο κύριος Χρήστος Καλυβιώτης, από τη γενέτειρα της ηρωίδας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητέ Δήμαρχε Χαλκιδαίου, αξιότιμη κύριε Διοικητά της Σχολής Πεζικού, αξιότιμοι κύριοι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα για το Δήμο μας, το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, και ιδιαίτερα για τη Λίμνη που είναι γενέτερα της ηρωίδας μας. Μια ηρωίδας που με το παράδειγμά της στην πρόσφατη ιστορία αποτελεί παράδειγμα για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Υπήρξε μια μητέρα, σύζυγος, μια πατριώτισσα γενναία, με αρχές και κανόνες που πρέπει να μας οδηγούν. Είναι ανάγκη η θυσία της να γίνει παράδειγμα για όλους εμάς και για το μέλλον. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη πατριωτισμού και θυσίας, θα θέλαμε να έχουμε πάντα κατά νου τα όσα έγιναν, τα όσα έκανε, τα όσα υπέφερε, να αποτελούν για μας το φάρο για μια πατρίδα με καλύτερα όνειρα, καλύτερη προοπτική και ελπίδα. Θα ήθελα από αυτή τη στιγμή, σκεφτόμενος μεγαλοφόνος μαζί σας, να παρακαλέσω τον Δήμαρχο Χαλκιδαίου, είναι μια μικρή έκπληξη χρήση, τον Αντιπεριφερειάρχη, τους πολιτιστικούς φορείς και ο Δήμος μας, να κάνουμε μέσα από τα σημερινά σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, CD, ίντερνετ, την παρουσίαση της ζωής και της θυσίας της ηρωίδας μας και να τα καταθέτουμε όλα αυτά ως έγγραφα ή και ηλεκτρονικά στοιχεία στα παιδιά, στα σχολεία μας, ξεκινώντας από την Εύβοια και να πλατιάσει σε όλη την Ελλάδα η ζωή και η θυσία της ηρωίδας μας. Πιστεύω ότι θα είναι το μεγαλύτερο μνημόσυνο και η μεγαλύτερη αξία στη θυσία της που θα πιάσει τόπο κυρίως για το παρόν και το μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Να ευχαριστήσω θερμά τους πολιτιστικούς συλλόγους που συνδιοργάνωσαν μαζί με το Δήμο Χαλκιδαίων την παρούσα εκδήλωση που κάθε χρόνο θα γίνεται, με την ελπίδα όλοι μας
να γίνουμε και καλύτεροι πατριώτες και καλύτεροι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Λιμνίων και θα σας διαβάσω το χαιρετισμό της Προέδρου του Συνδέσμου μας και αγωνής της ηρωίδος της κυρίας Λέλλας Καραγιάννη, που από τη Νέα Υόρκη μας έστειλε για την σημερινή εκδήλωση. Αξιότιμοι άρχοντες του τόπου της ευλογημένης ιστορικής Εύβοιας, κυρίες και κύριοι. Με τιμητική αναγνώριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, έχουμε τη μεγάλη τιμή και την ευθύνη να είμεθα ο μόνος νόμιμα αναγνωρισμένος φορέας που εκπροσωπεί το όνομα και τη μνήμη της Εθνικής Ηρωίδος Λέλλας Καραγιάννη, καθώς επίσης και την Ιστορική Οργάνωση Εθνικής Αντίστασης Φυγαδεύσεων και Πληροφοριών, Μπουμπουλίνα 1941-1944. Με αυτές τις ιδιότητες και ως πρώτη εγγονή της ηρωίδας και πρόεδρος του συνδέσμου μας, θα θέλαμε να αποδώσουμε ένα θερμό χαιρετισμό προς τους επίσημους και αξιότιμους προσκεκλημένους που έχετε προσέλθει για να τιμήσετε τη μνήμη της έθνομάρτυρας Λέλλας Καραγιάννη. Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Χαλκιδαίων, το ΔΣ της Όψε, που παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διατηρούν και συνεχίζουν το θεσμό της σημερινής τελετής. Φέτος συμπληρώθηκαν 71 χρόνια από την τραγική και άδικη εκτέλεση της ηρωίδας στο Χαϊδάρι στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Η μνήμη της όμως παραμένει ζωντανή, σαν ένα φωτεινό παράδειγμα απαράμιλου θάρρους και αυτοθυσίας. Στη μορφή της Λέλλας Καραγιάννη, όπως και η ίδια θα το επιθυμούσε, πρέπει να θυμόμαστε και να τιμούμε όλους τους συνεργάτες της που δεν βρίσκονται ζωή, όλους τους πατριώτες που εκτελέστηκαν μαζί της και όλους τους αφανείς ήρωες που θυσιάστηκαν για τα ίδια υψηλά ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Όσοι είναι γνωστό, η Λέλλα Καραγιάννη έχει τιμηθεί από το ελληνικό κράτος, αλλά και παγκοσμίως, με πολλαπλούς επένους και μετάλλια, τόσο από τα συμμαχικά κράτη, αλλά και από τον ίδιο τον άξονα. Σας ευχαριστούμε για την τιμητική παρουσία σας. Θα ακολουθήσει η προβολή του βίντεο. Να παραδώσω το μικρόφωνο στην γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα της Ομοσπονδίας, να ακολουθήσει το βίντεο και μετά συνεχίσει. Πες μου κι εσύ του πρωινού καμπάνα, γιατί να γίνω μάνα, μάνα. Λέλλα Καραγιάννη, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, ευιώτησα, με καταγωγή από το σόι της Μπουμπουλίνας, γεννιέται στη Λίμνη το 1898. Εκεί στο σχολείο θα πάρει τα πρώτα της γράμματα. Νέα γυναίκα θα βρεθεί αργότερα στην Αθήνα. Θα παντρευτεί το Μυροπόλι Νίκο Καραγιάννη. Μαζί θα αποκτήσουν τα 7 τους παιδιά. Η Λέλλα από την αρχή της γερμανικής κατοχής θα ιδρύσει τη μυστική οργάνωση Μπουμπουλίνα Λέλλα Καραγιάννη, σώζοντας, κρύβοντας, φυγαδεύοντας συμμάχους αγωνιστές στη Μέση Ανατολή. Και ακόμα δίνει πληροφορίες πολύτιμες, μυστικές, προξενεί σαμποτάζ και καταστροφές
στο φασίστα κατακτητή. Φθινόπωρο του 43. Ο βομβαρδισμός του κατοχικού Τατοίου από συμμάχος είναι δική της ενέργεια αποκλειστική. 10 Ιουλίου 1944. Η Καραγιάννη στη φοβερή Μέρλιν ανακρίνεται βασανιστικά από τον αιμοσταγή δημιώτης τον Μπέκε. Δεν βγάζει μιλιά. Οι κεσταπίτες της ξεκλειδώνουν το κάτω σαγόνι. 8 του Σεπτέμβρη, χαράματα, ανήμερα της Παναγίας Λιμνιάς, η Λέλα Καραγιάννη του φεκίζεται. Βρόντιξαν χαραυγή τα βουνά στο Χαϊδάρι. Ρυγίσανε τα χαμόκλαδα του Χινόπορου. Έχιδνες πυροβόλες, μολύβι καυτό και αστραπές σμίξαν αντιβουίζοντας μάχους μακρινούς του τζαλόγου. Δριάδες αμαδριάδες του δάσους με ξέπλεκα τα μαλλιά, χώοι φορές αυτές όρχησης παναρχαίας κίνησαν οροδυνόμυριο λόι. Πέρα κι πέρα στο λεύτερο σπίτι ίσχυε ακόμη της νύχτας πριν την αυγή, καταχανάδες σαλεύουν στα σμάρι τριγύρω παιδιά ολάκερης φάρας που νυχτερεύουν με ελπίδα. Πατέρας και πατριάρχες της φαμελιάς, κεραυνωμένος στη μέση ο Νίκος, ίδιος εξπυρικός βασιλιάς, ρίχνει κουβέντα ατσάλι βαριά στα παιδιά του. Σήμερα την αυγή η μητέρα εξετελέστη. Πες μου κι εσύ της χαραυγής καμπάνα, γιατί να γίνω μάνα. Μάνα. Ήταν το τέλος. Η Λέλα, μαρμάρινη τώρα κόρη αρχαϊκή, παίρνει θέση δοξαστική στο πάνθεο των ηρώων. Η κυρία Μιλίδου είναι η δευτερότοκη κόρη των γνωστών Χαλκιδαίων δικηγόρων Κωνσταντίνου Μιλίδη και Ελένης Θαλασσινού. Γεννήθηκε στη Χαλκίδα, φοίτησε στα σχολεία της Χαλκίδος και τελειώνοντας από το πρώτο λύκειο πέρασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε το πτυχίο της νομικής σχολής. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Aix-en-Provence στη Γαλλία, από το οποίο έλαβε το μάστερ στο δημόσιο δίκαιο και στις δημόσιες συμβάσεις. Το 2014 εξελέγει περιφερειακή σύμβουλος με τον κύριο Μπακογιάννη. Από τότε ασχολείται με τα κοινά της περιφέρειας Θεράς Ελλάδος και ειδικότερα του νομού Ευβοίας, δίπλα στον αντιπεριφερειάρχη μας κύριο Σπανό. Παράλληλα, τελειώνει τη δικηγορική της άσκηση σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών. Όλοι γνωρίζουμε για τη δράση της λιμνιώτισσας Λέλας Καραγιάννη Μπουμπουλίνας και το ηρωικό της θάνατο και έχουμε υποχρέωση πάντα να ενθυμούμεθα τα κατορθώματά της, να τα έχουμε σαν παράδειγμα. Για την επίδραση της ζωής αυτής, της μεγάλης ηρωίδας, διαχρονικά στην ιστορία των Ελλήνων και ειδικότερα στο σημερινό ιστορικό γίγνεσθε, θα μας μιλήσει η ομιλήτριά μας, η κυρία Αφροδίτη Μιλίδη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Δήμαρχε, στρατηγέ, κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη Ομοσπονδίας. Ναι. Πω. Αξιότιμα μέλη Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων, εκλεκτή προσκεκλημένη. Αισθάνομαι τιμή που καλούμε σήμερα να προσεγγίσω με λέξεις το χαρακτήρα και τη ζωή της ηρωικής αυτής μορφής της αντίστασης, Λέλας Καραγιάννη.
Το εύρος αυτής της μεγάλης προσωπικότητας μπορεί κάποιος να το σκιαγραφίσει μόνο με την καρδιά και όχι με τη λογική. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικός ο απαράμιλος ηρωισμός της, η γενναιότητά της, το ακλόνητο φρόνημά της, το ότι δεν λογάριασε κινδύνους, βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο. Τα σπάνια αυτά χαρακτηριστικά την κατατάσσουν ανάμεσα στους κορυφαίους ήρωες του έθνους μας όλων των εποχών. Γεννημένη το 1899 στη λίμνη της Βόρειας Έπειας, η Λέλα Μινόπουλου Καραγιάννη ήταν κόρη του Αθανασίου Μινόπουλου που καταγόταν από το Πύλι Ευβίας και της Σοφίας Μπούμπουλη, γόνου της ιστορικής πετσιώτικης οικογένειας. Ως απόγονος της Μπουλίνας, δεν μπορούσε παρά να έχει μέσα στο αίμα της την ανεφόρον αγάπη προς την πατρίδα. Μεγαλωμένη με τις αρχές του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και του πατριωτισμού, προσέφερε από πολύ νέα με ζήλο στην κοινωνία. Αυτή η αγάπη για τον συνάνθρωπο οφείλεται εν μέρη στην πρόωρη απώλεια του πατέρα της κατά την εφηβική της ηλικία. Βοηθούσε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και ήταν στήριγμα για αυτούς. Ήταν μια δυναμική γυναίκα που ξεχύλιζε από ευαισθησία. Η ευαισθησία όμως αυτή δεν εκδηλωνόταν ποτέ ως μυρολατρεία, παρά μόνο έναυσμα για προσφορά. Μετά το θάνατο του πατέρα της, η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον και αφού προηγείται ένα σύντομο πέρασμα από τη Χαλκίδα. Η Λέλα, ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα, γεμάτη όνειρα, διψά για μάθηση και γνώσεις. Παράλληλα, η επιθυμία της για κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά την οθούν στο να ενταχθεί στο σώμα εθελοντριών αδελφών του Ερυθρού Σταυρού κατά την περίοδο της κορύφωσης των Βαλκανικών πολέμων. Αποσπασμένη σε ένα από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, γνωρίζει και περιποιείται έναν εθελοντή νεαρό στρατιώτη, το μετέπειτα σύζυγό της, Νικόλο Καραγιάννη. Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 αποτελεί σταθμό στη ζωή της. Το γεγονός αυτό και οι τραγικές του συνέπειες συγκλονίζουν την ίδια και το σύζυγό της, που καταγόταν άλλωστε από τη Σμύρνη και γίνεται η απαρχή για ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά από μέρους της. Πλήθος προσφύγων καταφθάνουν στην Αθήνα, καταπονημένοι και εξαντλημένοι σωματικά και ψυχικά, χωρίς στέγη και φαγητό. Ο πατριωτισμός της Λέλας Καραγιάννη δεν ήταν δυνατόν να αδρανήσει ενώπιον της καταστροφής. Το γεγονός ότι ήταν ήδη μητέρα τριών παιδιών και περίμενε το τέταρτο παιδί της, δεν την πτώησε. Προσφέρει κατάλημα στο σπίτι της, αναζητά παντού επιπλέον καταλήμματα και προτρέπει συγγενείς και φίλους να πράξουν το ίδιο. Αναζητά τρόφιμα και φάρμακα από τη φαρμακοποθήκη του συζύγου της. Οργανώνει συσίτια και παρασκευάζει μεγάλες ποσότητες φαγητού στο υπόγειο του σπιτιού της, που μοιράζει καθημερινά στην πλατεία της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι που προσέρχονται στα συσίτια διαρκώς αυξάνονται και μάλιστα δεν περιορίζονται μόνο στους πρόσφυγες, αλλά σε πλήθος άπορων και πεινασμένων συνανθρώπων. Εκείνη εξακολουθεί να προσφέρει απλόχερα, ενώ στην προσπάθειά της αυτή έχει πάντα άρρωγο και συμπαραστάτη το σύζυγό της. Παράλληλα μεγαλώνει τα παιδιά της με ήθος και αρχές και μεταλαμπαδεύει σε αυτά τις αδιαπραγμάτευτες αξίες του ανθρωπισμού, του αλτροϊσμού και του πατριωτισμού, αρχές που κάθε νέα γενιά πρέπει να έχει, προτρέποντάς τα να αγωνίζονται μέχρι αυτοθυσίας για την πατρίδα και την ελευθερία της. Τον Οκτώβριο του 1940, η Ιταλία επιτίθεται στη χώρα μας και τα ελληνικά στρατεύματα αμήνονται με γενναιότητα. Οι νίκες των Ελλήνων διαδέχονται η μία την άλλη. Την άνοιξη του 1941, παρά τον ηρωικό αλλά άνισο αγώνα των Ελλήνων, η Ελλάδα πέφτει στα χέρια των Γερμανών κατακτητών. Πείνα, δυστυχία, βασανιστήρια, εκτελέσεις συνθέτουν το σκηνικό μιας χώρας που αιμορραγεί, αλλά δεν υποκύπτει. Ήταν τότε που η καρδιά της ηρωίδας άρχισε να χτυπά ακόμα πιο δυνατά και την καλούσε να εκπληρώσει το πεπρωμένο της. Η μητέρα 7 παιδιών και σύζυγος Λέλα Καραγιάννη ήταν πάνω απ' όλα Ελληνίδα. Δεν μπορούσε να δεχθεί μυρολατρικά το δράμα της πατρίδας της.
Δεν το έκανε ποτέ άλλωστε. Στην ψυχή της, το όραμα της απελευθερωμένης Ελλάδας ήταν υπέρτατος σκοπός. Χωρίς εμπειρία και χωρίς γνώσεις, οργανώνεται αρχικά σε οικογενειακό επίπεδο, με τη συνδρομή έμπιστων φίλων και συνεργατών. Και φυσικά, δεν εξαιρεί τα παιδιά της από τον κοινό αυτό σκοπό, τα οποία δραστηριοποιούνται και αυτά. Προσφέρει ανθρωπιστικό έργο, περιθάλποντας και φυγαδεύοντας συμμάχους, στρατιώτες, που είχαν αποσκοπεί από τις μονάδες τους και προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Εξασφαλίζει καταλύματα για να τους κρύψει. Το θάρρος και ο ενθουσιασμός της εμπνέουν και άλλους συνοδοιπόρους της στον αγώνα, που σπέβδουν να την ακολουθήσουν. Οργανώνουν συσίτια για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που μαστίζονται από την πείνα στην Αθήνα εξαιτίας του αποκλεισμού της πόλης και της έλλειψης τροφίμων. Τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη συνέχεια εξελίσσονται τόσο γρήγορα που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία. Τα μέλη αυξάνονται, οι δράσεις επεκτείνονται, οι κίνδυνοι μεγαλώνουν. Η μικρή αυτή ομάδα αγωνιστών, με αυτοτελή αρχηγό τη Λέλα Καραγιάννη, σύντομα εξελίσσεται σε αντιστασιακή οργάνωση με το όνομα Μπουμπουλίνα. Οι ευθύνες της ηρωίδας μεγαλώνουν σημαντικά. Καλείται να οργανώσει, να σχεδιάσει και να προστατεύσει τις δράσεις της ομάδας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μυστικότητά της. Οποιοδήποτε λάθος μπορούσε να στοιχηθεί σε ανθρώπινες ζωές και να ματαιώσει το όραμα της οργάνωσης. Ο προσινής αλλά και ενθουσιώδης χαρακτήρας της βοηθάει το μεταξύ στο να ενταχθούν στην οργάνωση Μπουμπουλίνα πολλοί άνθρωποι που γνώριζαν την ίδια και την οικογένειά της από την ειρηνική περίοδο, αλλά και να συνεργαστούν διάφορα πρόσωπα σε κέρυες θέσεις. Συνεργάζεται με το Συμμαχικό Στρατηγείο στη Μέση Ανατολή και μοιείται στην Αγγλική Αντικατασκοπία. Δημιουργεί ένα εκτεταμένο και αξιόπιστο δίκτυο κατασκοπίας και συλλογής πληροφοριών, τις οποίες διοχετεύει στο Συμμαχικό Στρατηγείο αλλά και σε ομάδες ανταρτών της περιφέρειας, επιφέροντας έτσι κέρια πλήγματα στον εχθρό. Φυγαδεύει στρατιώτες και οργανώνει αποδράσεις εχμαλώτων. Σιτίζει και περιθάλπει αντάρτες Έλληνες και συμμάχους. Φροντίζει τα θύματα της θηριωδίας των κατακτητών. Τι κι αν συλλαμβάνεται μαζί με το σύζυγό της στις 23 Οκτωβρίου του 1941 και παραμένει επί πολλούς μήνες στις φυλακές Αβέροφ. Καμία φυλακή και κανένα βασανιστήριο δεν είναι ικανό να την πτωήσει. Καλλιεργεί νέες διασυνδέσεις ακόμα και μέσα στη φυλακή και διατηρεί πλήρη επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης και της δράσης της. Μετά την αποφυλάκησή της και μέχρι τη δεύτερη σύλληψή της, συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το έργο της. Δίνει αγώνα ζωής και θανάτου και αψηφά τον κίνδυνο. Επεκτείνει τη δράση της οργάνωσης και συνεργάζεται με άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. Μόνο το βιολογικό τέλος της ηρωίδας ή η πολυπόθετη ελευθερία της Ελλάδας θα μπορούσαν να τη σταματήσουν. Και η τραγική ειρωνία είναι ότι τα δύο αυτά γεγονότα σχεδόν συνέπεσαν χρονικά. Την άνοιξη του 1944 βρίσκει τη Λένα Καραγιάννη ιδιαίτερα καταπονημένη σωματικά, αλλά ανεξάντλητη ψυχικά. Κάτω από την πίεση της οικογένειας, δέχεται να εισαχθεί στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Τον Ιούνιο του 1944 γίνονται οι πρώτες συλλήψεις τελεχών της οργάνωσης. Ανήσυχη για τους συναγωνιστές της, πολλές φορές βγαίνει κρυφά από το νοσοκομείο για να ειδοποιήσει τους συνεργάτες της να εξαφανιστούν. Όταν όμως πληροφορείται ότι επίκειται και η δική της σύλληψη, δεν δέχεται να κρυφτεί. Όπως διηγείται μεταγενέστερα ο ίδιος ο γιος της, Βύρον Καραγιάννης, ήταν αμετάπιστη και δήλωσε σε όλους ότι θεωρούσε λιποταξία να τρέξει να κρυφτεί για να σωθεί εκείνη και να εγκαταλείψει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή τους συνεργάτες της, μερικοί από τους οποίους ήταν ήδη στα χέρια των SS. Στο λυκόφως πλέον της γερμανικής κατοχής, και ενώ οι κατακτητές χάνουν έδαφος και καταραίων, ξεσπούν με απίστευτη βιαιότητα σε όποιους αγωνιστές πέφτουν στα χέρια τους. Τον Ιούλιο 1944, η Λέλα Καραγιάννη συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, όπου ακόμα νοσηλευόταν.
φυλακίζεται επιδίμηνο και υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια. Αντέχει όμως. Δεν ομολογεί το παραμικρό. Δεν δίνει κανένα στοιχείο. Δεν αποκαλύπτει ούτε έναν συναγωνιστή. Ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 1944 εκτελείται από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι. Σε μια μικρή χαράδρα κοντά στη Μονή Δαφνίου, στο σημερινό Διομήδιο κήπο. Μαζί της εκτελούνται δεκάδες συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Ακόμη και την ίστατη στιγμή της ζωής της δεν φοβάται. Δεν σκύβει το κεφάλι, αλλά αναβιώνει το ζάλογο και πέφτει ροϊκά ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο με τους συναγωνιστές της, γυναίκες και άντρες, αφανείς ήρωες του αγώνα. Από τη μέρα εκείνη, η μέρα πένθους για το έθνος μας, παρήλθαν πολλές δεκαετίες. Πολλά άλλαξαν στη χώρα και τον κόσμο. Νέες γενιές διαδέχτηκαν τις παλαιότερες γενιές. Ωστόσο, οι αξίες που πρέσβευε και η αυτοθυσία της εξακολουθούν να είναι φωτεινοί φάροι στη σημερινή ζωή για τον καθένα και την καθεμία από εμάς προσωπικά, αλλά και συνολικά για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Λέλα Καραγιάννη αποτελεί ένα ζωντανό και πολλαπλό σύμβολο. Τα χρόνια που πέρασαν δεν στάθηκαν ικανά να λιώσουν το ανεξίτηλο αποτύπωμά της στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Μια δυναμική και παράλληλα ευαίσθητη γυναίκα ύψωσε με περισσή γενναιότητα το ανάστημά της μπροστά στα κατοχικά στρατεύματα. Υπέρμαχη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισοτιμίας των δύο φύλων, υπερεύει τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής, χαράζοντας τους δικούς της αυθεντικούς δρόμους. Άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά της ως μητέρα, συζύγου και εργαζόμενης και ταυτόχρονα τα ξεπέρασε, γιατί για εκείνη η Ελλάδα ήταν από μόνη της μια μεγάλη οικογένεια. Η αδιαπραγμάτευτη στάση ζωής της ηρωίδας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά. Ας μην αρκούμαστε στο να είμαστε θεατές των εξελίξεων, αλλά να γίνουμε πρωταγωνιστές τους. Ας μην συμβιβαζόμαστε με τα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά να τα διαμορφώνουμε. Ας μην συμπονούμε απλά τους πονεμένους ανθρώπους, αλλά να τους αγκαλιάζουμε. Ας μην κρυβόμαστε στον κίνδυνο, αλλά να τον αντιμετωπίζουμε κατάματα. Ακόμη και στη πιο τραγική στιγμή κάθε ανθρώπου, το θάνατό της, η Λέλα Καραγιάννη τραγουδούσε με ψηλά το κεφάλι για την ιερή αξία που πρέσβευε, την ελευθερία της πατρίδας. Σε τρεις μέρες γιορτάζουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ημερομηνία που σηματοδότησε τον ιερό αγώνα κατά των εισβολέων και στη συνέχεια κατά της γερμανοϊταλικής κατοχής. Η περίοδος που ακολούθησε την ημερομηνία αυτή πριν από 75 χρόνια ήταν επίσης η απαρχή της κορυφαίας ηθικής εξύψωσης της Λέλας Καραγιάννη στα μάτια και τις καρδιές των Ελλήνων αλλά και της αιώνιας μνήμης της. Καθ' όλη τη γενναία διαδρομή της μέχρι και το ηρωικό της τέλος έστειλε ενωτικό μήνυμα προς τους Έλληνες και δεν επέτρεψε ποτέ να εμφυλοχωρήσουν διχόνοιες στον ιερό της σκοπό. Έτσι, η Μπουμπουλίνα της κατοχής ένωσε επώνυμους και ανώνυμους άντρες και γυναίκες στο εθνικό ιδεώδες. Και δεν έκανε στιγμή πίσω, ακόμη και ενώπιον του τελευταίου σταθμού της ζωής της, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944 στο Χαϊδάρι. Ο καθένας και η καθεμία από μας έχει να αντλήσει τις δικές του προσωπικές κατευθύνσεις. Τη δική του πηξίδα από τη ζωή και το όραμα της εθνικής αγωνίστριας Λέλας Καραγιάννη. Και όλοι εμείς, και ειδικά οι νέοι, ας αντλήσουμε δύναμη από το εθνικό φρόνημα αυτής της μεγάλης ηρωίδας. Γιατί η Ελλάδα, διχασμένη, πληγώνεται και δακρύζει. Ενωμένη όμως μεγαλουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Και για όλους εμάς του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΣΕ που ομόφωνα αποφασίσαμε φέτος να ακούσουμε έναν νέο άνθρωπο να μας λέει μέσα από την ψυχή του όπως μας
έχει ξετυλίξει πολύ όμορφα, πολύ γλαφυρά, η Αφροδιτούλα που τη λέμε, πώς νιώθουν οι νέοι άνθρωποι και πώς έχει επηρεάσει τη δική του ζωή η μεγάλη θυσία της Λέλας Καραγιάννη. Για μια φορά, Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε βέβαια και τον χορηγό μου αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο την παρουσία σας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Διοικητά, κύριε Υπουργέ, μεγάλη τιμή για μας η παρουσία σας στην τιμητική εκδήλωση μνήμης της Ηρωίδας. Σας ευχαριστούμε. Αν έχετε την καλοσύνη, περάστε για ένα καφέ. Ευχαριστούμε πολύ.